Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα βίντεο που γυρίζεται για δεύτερη φορά και υπάρχει λόγος. Όταν το γύρισα την πρώτη φορά που ξεκίνησα να διαβάζω όσα μου έστειλε η φίλη από την αρχή, όταν έφτασα στο τέλος της συνομιλίας, αυτά που μου έστειλε, δηλαδή γιατί δεν ήταν μόνο ένα mail, ήταν και κάποια που ήρθαν συμπληρωματικά, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να το διαβάσω ανάποδα. Θέλω να πάω από πίσω προς τα μπρος. Λοιπόν, η τελευταία επικοινωνία της φίλης έχει ως εξής. Κυρία Θέκλα, καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητοί. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να σας ξαναενοχλήσω, αλλά δεν μπορεί να είμαι τόσο λάθος εγώ. Είμαι σίγουρη με την τόση εμπειρία σας από τους ανθρώπους, πως μπορείτε να καταλάβετε τι παιδί είμαι. Πληγωμένο 2 φορές, γονιοποιημένο παιδί, ανέλαβα τη φροντίδα εξ ολοκλήρου της οικογένειάς μου, οικονομική και του αδερφού μου του μικρού που μεγάλωσα και συνεχίζω να κρατώ τις ισορροπίες και κοινό τα νήματα στην οικογένειά μου σε ό,τι έχει να κάνει και με το σπίτι. Αυτή η κοπέλα είναι λίγο πριν τα 40 και μου είχε στείλει ένα ερώτημα το οποίο είχε να κάνει με τη γνωριμία της, θα τα πούμε στη συνέχεια, με έναν τύπο ο οποίος είναι λίγο πριν από τα 50, ο οποίος κόντεψε να την τρελάνει με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε, ρίχνοντας συνέχεια τον μπαλάκι σε αυτήν για τη γνώριμη, και θα σας πω και τη γνώμη μου στη συνέχεια γι' αυτό, όπως την έχω γράψει και στη φίλη αρχικά, αλλά λόγω όλων αυτών που διαβάζουμε εδώ πέρα, η φίλη δεν με άκουσε, με παράκουσε και συνέχισε την επικοινωνία με αυτόν τον τύπο που της έριχνε σε ρεχός του μπαλάκι. Γιατί άραγε με παράκουσε, τώρα να διαβάσουμε. Όλα αυτά, δηλαδή το γεγονός ότι είναι γονιοποιημένο παιδί, το γεγονός ότι είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα της οικογένειάς της και την οικονομική παροχή για την οικογένειά της, είναι και ο λόγος που δεν κατάφερα ποτέ, λέει η φίλη, να κάνω τη δική μου οικογένεια που τόσο ήθελα και θέλω. Ξαναλέω, είναι μια γυναίκα λίγο πριν από τα 40, η οποία ήθελε και θέλει να κάνει τη δική της οικογένεια. Κάνω ψυχοθεραπεία και σας ευχαριστώ που μου συστήσατε τη συνάδελφό σας. Δέσαμε αμέσως, είναι εξαιρετική. Χάρη σε αυτή κατάλαβα πως θέλω να ζήσω κι εγώ και πως τόσα χρόνια τα θέλω μου πάνε πίσω για τις ανάγκες και τα θέλω των άλλων. Αυτή είναι ακριβώς η γονιοποίηση και τα καταστροφικά της αποτελέσματα στις ψυχές των γονιοποιημένων παιδιών, που αν και ενήλικες εξακολουθούν να είναι παιδιά πληγωμένα, τραυματισμένα, προδομένα, γονιοποιημένα. Και αντί να ακούσω ένα μπράβο, κάτι και μια επιβεβαίωση για το ότι κατάφερα, μου λένε πως θα μείνω μόνη, το μόνιμη κεφαλαία με το μυαλό που κουβαλώ και τον εγωισμό μου. Πως δεν πρόκειται άνθρωπος να με κρατήσει αν δεν κάνω πίσω κι εγώ. Άρα, αυτή η ιστορία την οποία θα σας την πω, και έχω και μηνύματα, και έχω και σχόλια καυστικά να κάνω, που η φίλη μου έστειλε πριν 2 μήνες, μια πρώτη εικόνα, και εγώ της είπα από την αρχή, stop, μπλοκαρέτον. Δεν κάνει για αυτό που θες εσύ ο άνθρωπος αυτός. Άλλα θες εσύ, άλλα θέλει αυτός. Η φίλη συνέχισε να ασχολείται με αυτόν τον τύπο. Συνέχισε να ταλαιπωρείται. Συνέχισε να ελκύεται ψυχοπαθολογικά από αυτόν και να μπαίνει σε μια διαδικασία που να χάνει τη ζωτικότητα της και τη χαρά της και τη ψυχική και συναισθηματική της ευεξία, επειδή οι καλοί της οι γονείς που την έχουν γονιοποιήσει και που την έχουν εργαλειοποιήσει, της λένε ότι θα μείνει μόνη με το μυαλό που κουβαλάει και τον εγωισμό της, και πως δεν πρόκειται άνθρωπος να την κρατήσει αν δεν κάνει πίσω κι εγώ. Η οικογένειά της λέει κάνε συμβιβασμούς, κάνε συμβιβασμούς, κάνε συμβιβασμούς να βρεις άντρα. Έχω άμυνες, λέει φίλη, καθαρά για να μην πληγωθώ, το γνωρίζω, είναι ένας τρόπος αντίδρασής μου. Όχι αγάπη, δεν έχεις άμυνες. Νομίζεις πως έχεις άμυνες, αλλά δεν έχεις. Άμα κάθεσαι και τους ακούς, δεν αμήνεσαι. Δεν προστατεύεσαι από την τοξικότητα, τη χολή και την κακία τους. Αλλά πώς να μην τους ακούσω αφού είστε όλοι μαζί, all together. Σε μια οικογένεια enmeshed, σε μια οικογένεια που είστε διαπλεκόμενοι συναισθηματικά ο ένας με τον άλλο, με μη υγιή τρόπο. Φοβάμαι πως αν πληγωθώ κι άλλο, δεν θα έχω τη δύναμη να συνεχίσω σ' ό,τι κάνω. Και όμως πληγώνεις σε συνέχεια, και όμως έχεις τη δύναμη και συνεχίζεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που θες να ευχαριστείς τους άλλους και που δεν εκτιμάς και δεν εμπιστεύεσαι το δικό σου κριτήριο, ούτε των ανθρώπων που συμβουλεύεσαι και που θεωρείς ότι είναι καταλληλότεροι από εσένα για να έχουν μια γνώμη.
Όπως μου έχεις πει, ότι εσύ είσαι καταλληλότερη από μένα για να καταλάβεις και σου στέλνουν αυτά τα μηνύματα αυτών των τρόπων επικοινωνίας και πες μου τη γνώμη σου. Δεν άκουσες εμένα, άκουσες τη μαμά, τον μπαμπά, του οικογενειακού περιβάλλον. Προχώρα. Όχι, μην προχωρήσεις έτσι. Σταμάτα. Κρατώ μια μικρή επιχείρηση και έχω και την οικογένεια μου εκεί. Όλες οι ψυχικές μου και σωματικές αντοχές εδώ και μια δεκαετία είναι εκεί μέσα. Πρόσφατα, για πρώτη φορά, λόγω φόρτου πολλών, ξύπνησα με έρπη ζωστήρ. Ο έρπη ζωστήρ είναι μια πολύ επώδυνη νόσος, η οποία ξεκάθαρα βγαίνει όταν έχουμε καταπιεστεί εντελώς και όταν έχει υποδυναμωθεί εντελώς το νοσοποιητικό μας σύστημα. Είστε κι άλλες που παρακολουθείτε εδώ τα βίντεο και έχετε πάθει έρπη ζωστήρα πρόσφατα. Δεν είναι επιδημία έρπητος, είναι επιδημία αυτοκακοποίησης. Γι' αυτό σαμποτάς. Και εκεί πάλι είπα στον εαυτό μου, σήκω. Σας τα λέω όλα αυτά, γιατί προέκυψε γνωριμία με έναν άνθρωπο που καλός ή κακός με άγγιξε, όπως σας ανέφερα πιο πάνω. Δεν προχώρησε η γνωριμία, για χάρη μου πάλι εγώ φταίω. Άρα σου λένε οι γονείς σου, εσύ φταίς που δεν προχώρησε την γνωριμία. Ρίξε τον εγωισμό σου. Δείξε ενδιαφέρον. Θεωρώ πως μου έριξε και έριξε αρκετές άμυνες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, απλώς πρώτη φορά συναντώ έναν τόσο εγωιστή. Είμαι χαρούμενη για σένα που πρώτη φορά συναντάς έναν τέτοιο ναρκισσό. Δεν θα σας πω ψέματα, έχω μάθει να με κυνηγάνε. Ο συγκεκριμένος κύριος με έλουσε με όμορφα λόγια, με διεκδίκησε και μετά περίμενε κινήσεις μου. Μια φωνή μου λέει είσαι λάθος και άλλη φωνή μου λέει όχι, πως αν πραγματικά ήθελε, τα λόγια του θα ήταν αντίστοιχα των πράξεών του. Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω κάποιες συνομιλίες μας. Είναι 10 μέρες που δεν κάνει κίνηση κανείς, αν μιλάτε ακόμη. Πριν 2 μήνες που μου στείλες και σου είπα κάνε πίσω, τίποτα, μιλάτε ακόμη. Είπε η μαμά και ο μπαμπάς ότι πρέπει να ρίξεις τον εγωισμό σου, πρέπει να ανοίξεις τα μούτρα σου, να πάρεις το κελιπούρι. Και το καλύτερο, όταν του είπα για τα social, τις ιστορίες, την ενόχλησή μου, για το πανηγύρι από κάτω από τα βίντεο που ανεβάζει, από τότε δεν έχει ξανανεβάσει τίποτα και δεν έχει σχολιάσει πουθενά σε εκείνο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολύ καλός παίχτης και ξέρει να παίζει καλά το παιχνίδι του ή όντως είναι αληθινός. Και πολύ καλός παίχτης είναι και αληθινός νάρκισσος είναι και εσύ πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψεις το πώς θα ξεμπερδέψεις από τα πλοκάμια της οικογένειας σου. Σε καταστρέφουν. Σοβαρά, σε καταστρέφουν. Έχω κάνει και ένα short video στο YouTube για το βίντεο σου, γιατί είχα ξεκινήσει από την αρχή να το γυρίζω και μετά αυτό στο τέλος έπαθα μια έκρηξη. Πάμε να διαβάσουμε τώρα την αρχή. Όταν ο άνδρας ρίχνει τον μπαλάκι στη γυναίκα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Κατά τη γνώμη της μάνας σου και του πατέρα σου, σημαίνει ότι είσαι πολύ εγωίστρια και έχεις πολύ ψηλά στάνταρτς και πρέπει να τα ρίξεις. Και να πέσεις στο πάτωμα να σε πατήσει αυτός από πάνω. Λοιπόν, η φίλη αυτή μου γράφει ότι γνώρισε έναν τύπο ο οποίος είναι λίγο πριν από τα 50, αυτή είναι λίγο πριν από τα 40 και με ρωτάει αρχικά. Είναι δυνατόν ένας άντρας στην ηλικία του να ρίχνει τον μπαλάκι σε μένα? 4 εβδομάδες η γνωριμία μας πια. Στην αρχή με διεκδίκησε, αλλά όχι τόσο όσο θα ήθελα κι εγώ να σιγουρευτώ. Πάντα στα μηνύματα μας μου έλεγε ότι θα χαιρόταν να του έστελνα κι εγώ. Ήθελε πολύ σύντομα για μένα να βρεθούμε. Του είπα πως πάει γρήγορα. Και έτσι έκοψε για 2 εβδομάδες. Δηλαδή, όταν αυτός ήθελε να βρεθείτε αμέσως, να βρεθείτε επί τόπου, ατάκα και επί τόπου, για ποιο πράγμα άραγε? Για ποιο πράγμα ήθελε να βρεθείτε? Απαντήστε στα σχόλια, quiz, για ποιο πράγμα αυτός ο τύπος ήθελε να βρεθούν στις πολύ νωρίς και η κοπέλα του είπε είναι πολύ νωρίς. Ρητορική ερώτηση φυσικά, για σεξ ήθελε να βρεθεί. Και εσύ του λες, είναι πολύ σύντομα για μένα να βρεθούμε, πάει γρήγορα. Και αυτός αντί να αρχίσει να πηγαίνει πιο αργά, κόβει εντελώς. Σου λέει εδώ δεν έχει κοκό, δεν στέλνω. Του έστειλα εγώ πρώτη, να δω μήπως έχω κάνει λάθος. Θα σου πει και η μαμά σου, στείλε του βρέ, γιατί δεν του στείλεις τον ανθρώπου. Ή ο μαμπάς σου, δεν ξέρω. Πραγματικά μου αρέσει, αλλά κάτι μέσα μου με τρενάρει. Φοβάμαι πως θα πληγωθώ μαζί του. Μου απάντησε αμέσως σχετικά. Σας στέλνω και τη συνομιλία, πάλι σε μένα το ρίχνει και εγώ σε αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Και έχουμε τώρα εδώ μπροστά μας τη συνομιλία. Κάνω μία μεγένθηση, είναι στο WhatsApp, της φωτογραφίας του τύπου.
καμία σοβαρότης. Η φωτογραφία του δείχνει έναν ανέμελο έφηβο πενιντάρι, ο οποίος από τη στάση που έχει στη φωτογραφία προφίλ θέλει να το παίξει αραχτός, cool και light και γλυκούλης, αλλά δεν κοιτάει στην κάμερα. Άρα από προσανατολισμένος και χωρίς καμία συνειδητή διάθεση να συνδεθεί. Αυτό μου βγάζει αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω. Λοιπόν, του στέλνει η φίλη. Φαντάζομαι θα του έστειλε τι κάνεις, είσαι καλά κλπ. Και του λέει χάρηκα πολύ που είσαι καλά. Και της απαντάει αυτό το καλεπούρι που η οικογένεια σου σου λέει να ρίξεις στα στάνταρ σου για να το κερδίσεις. Και εγώ χαίρομαι. Το ίδιο. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε και πιστεύω να μην χαθούμε αν το θέλεις κι εσύ. Του λέει αυτή, δεν θα χαθούμε αν το θέλεις κι εσύ. Καλά κάνεις. Δηλαδή του λες ότι... Εγώ θα του λέγα, τι μου λες δεν θα χαθούμε αν το θέλω κι εγώ. Εγώ θέλω να μην χαθούμε, εσύ χάθηκες. Τέλος πάντων, να προσέχεις τη δουλειά σου, φιλιά. Εννοείται, της λέει αυτός, ότι δεν θέλω να χαθούμε. Όποτε θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, μπορείς να γράψεις, να πάρεις τηλέφωνο, ό,τι θέλεις. Φιλιά πολλά, πολλά. Κάμποσα θαυμαστικά. Το ίδιο ισχύει και για σένα και δύο καρδούλες. Λοιπόν, το αγόρι αυτό ξεκάθαρα λέει ότι εγώ δεν θέλω να αναλάβω καμία ευθύνη. Θέλω εσύ να με παίρνεις τηλέφωνο. Θέλω εσύ να μου στέλνεις μηνύματα, θέλω εσύ να τρέφεις τον ναρκισισμό μου, θέλω εσύ να μου δίνεις ναρκισιστική παροχή. Όταν μου το έστειλε αυτό, πριν κάνα μήνα, εγώ αμέσως της έγραψα ότι κατά τη γνώμη μου καλύτερα να το κόψει και να πει ότι γλίτωσε και ευτυχώς που αυτός της έκανε τη μορία της ισοπής δύο εβδομάδες και της έγραψα μην είστε τόσο υποχωρητικοί στον κάθε μαλάκα. Και μου λέει φίλη, και νόμιζα ότι έφταιξα κι εγώ γιατί δεν εκδηλωνόμουν. Μάλιστα μου είπε ότι χτυπάει και η καρδούλα του κιόλας. Πού? Δυστυχώς όμως το μυαλό μου είναι στο βλάκα ήδη. Δεν κάνω βήμα. Αν θέλει ξέρει που είμαι. Σε ευχαριστώ. Τότε εγώ δεν ήξερα για τη μαμά και τον μπαμπά που της έλεγα ρίξε τα στάνταρ σου. Μην έχεις απαιτήσεις. Δες ότι είσαι κι εσύ. Αυτό υπονοεί το ρίξε τα στάνταρ σου και μην έχεις εγωισμό. Σημαίνει ότι δεν είσαι τόσο σπουδαία όσο νομίζεις ότι είσαι και δεν σου αξίζει κάτι τόσο καλό όσο εσύ νομίζεις ότι σου αξίζει. Και όταν λέω κάτι τόσο καλό, εννοώ άνθρωπο ο οποίος να είναι άνθρωπος. Είπαμε έναν άνθρωπο θέλουμε, ρε παιδιά. Κάτι καλό δεν εννοώ πλούσιος, με πολύ καλή δουλειά, με ακριβό αυτοκίνητο κλπ. Άνθρωπο. Ψυχοσυναισθηματικά όριμο, συγκροτημένο άνθρωπο. Εμένα η γνώμη μου είναι, της λέω, να τον μπλοκάρεις εντελώς. Και βήμα να κάνει, δεν θελά αυτός ο άνθρωπος. Και σου κάνει gaslighting. Ναι, γιατί στο μήνυμα της έκανε gaslighting. Δεν πήρε την ευθύνη του να της πει, ξέρεις, εγώ σταμάτησα να στέλνω, γιατί εσύ θέλεις σχέση και εγώ θέλω απλώς σεξ. Και έτσι σταμάτησα να στέλνω. Όχι. Της λέει, άμα το θες και εσύ θα συνεχιστεί η επικοινωνία μας. Που σημαίνει θέλω να παίξω με τους δικούς μου όρους. Και εσύ φταίς που δεν παίζεις. Μου γράφει φίλη, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε στο τέλος. Έχετε δίκιο, είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγω από το παραμύθι που με πάσαρε και το πίστεψα κιόλας είχα ζει. Το καλύτερο, έκανα τόσες υποχωρήσεις και ρίξα πολύ τα στάνταρ μου, ανορθόγραφος εντελώς. Και κάτω από το κάθε βίντεο που θα ανεβάζεις αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα πανηγύρι από γυναίκες, μα καλημέρα, καλησπέρα και τα σχετικά ξενέρωμα. Κι όμως εκεί εγώ να ασχολούμαι, μη σας απασχολώ άλλο. Και της είπα ότι η γνώμη μου ήταν να σταματήσει αυτή τη γνωριμία. Η κοπέλα όμως συνέχισε αυτή τη γνωριμία. Μου εξήγησε, μου έστειλε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, ότι όταν τον γνώρισε από την πρώτη στιγμή που τον είδε στα social, χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα, κάτι την τράβηξε. Και αυτό λέει που φωνάζετε κι εσείς ψυχοπαθολογική έλξη. Το ίδιο όπως αποδείχτηκε κατόπιν γνωριμίας. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες. Αυτή δεν σταμάτησε να το σκέφτεται. Και αυτός της έλεγε ότι δεν είχε σταματήσει να το σκέφτεται. Για 5 εβδομάδες κράτησε η γνωριμία. Στην αρχή της παρουσιάστηκε πολύ λογικός, είχανε μια χημεία στη συνομιλία έπειτα ορθόγραφος. Εγώ θεωρώ ότι ο ορθόγραφος δεν είναι πρόβλημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι το έχουν με την ορθογραφία, κάποιοι δεν το έχουν. Και πιεστικός να έρθουμε από κοντά. Όταν του είπα ότι λειτουργώ πιο αργά σαν άνθρωπος, το αφήνω σε σένα, έκτοτε τα άφησε όλα σε μένα. Το απόλυτο ξενέρωμα.
Λοιπόν, αυτός μου λέει η φίλη ότι μετά που της έστειλε μήνυμα να μην χαθούν και εγώ της είπα μπλόκαρε τον και αυτή δεν τον μπλόκαρε, συνέχισε να τον ακολουθεί και συνέχισε να ακούει τι της λέει το αρρωστημένο οικογενειακό της περιβάλλον. Λέει, εγώ δεν κουνήθηκα από τη θέση μου. Μου έστειλε μετά από 5 μέρες μήνυμα αυτός. Με τον τρόπο μου του λέω πως θεωρώ σωστό να ακούσω με ποιον άνθρωπο μιλάω και πως είμαι στη δουλειά. Λέμε τη μέρα όντως, μου στέλνει 2 ώρες πιο μπροστά και ακολουθούν τα εξής. Τη στέλνει την τάδε μέρα να μιλήσουμε εκείνη τη μέρα και της λέει, δεν έχω πρόβλημα, οπότε θέλεις μπορείς να πάρεις, της λέει. Του λέει, αυτή θα περιμένω πότε θα μπορέσεις. Και της λέει, μπορώ τώρα, καφέ πίνω. Και εγώ καφέ πίνω, του λέει αυτή. Ωραία. Όποτε μπορείς να πάρεις. Γελάκια, φίλοι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, λέει το όνομά του. Και εγώ εδώ είμαι. Γελάκια. Ωραία, του λέει αυτή. Οπότε μπορείς να πάρεις. Θέλεις να σε πάρω εγώ, έτσι μου είχες πει. Ωραία, σε παίρνω. Δηλαδή, ακόμη και για να γίνει μια τηλεφωνική συνομιλία, της ρίχνει τον μπαλάκι να τον πάρει αυτή. Να μην τον πάρει αυτός. Να μην την πάρει αυτός να δείξει μια πρωτοβουλία. Αυτή να τον πάρει. Με πήρε, λες, μιλήσαμε, δεν έκλεινε το τηλέφωνο. Νιώθω πως έχει τρελή ανασφάλεια μαζί μου από τα συμφραζόμενά του. Τι είδους ανασφάλεια? Ότι και καλά είσαι καλύτερη του. Το ένστικτο μου λέει πως πρέπει να είμαι προσεκτική μαζί του. Προτού κλείσουμε μου ξαναλέει πως θέλει να δει μήνυμα μου ή κλείσει. Και σε 2 ώρες μετά την κλείση μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι πέρασα 2 ώρες. Δεν ξέρω αψυχολόγητος. Να αρχίσω να ανησυχώ. Ένα μήνα πριν σου είχα πει να τον μπλοκάρεις. Αλλά εσύ συνέχισες. Μήπως να αρχίσεις να ανησυχείς, μήπως! Στη δε ομιλία μπορώ να πω χωρίς να ακουστεί κάπως πως δεν είμαι για τον κύριο αυτό, αλλά κάτι με τραβάει και ταυτόχρονα με ξενερώνει. Μια άρρωστη κατάσταση, εντάξει. Επειδή έχω διαβάσει αρκετά μηνύματα, νομίζω ότι εσύ είσαι μια κοπέλα που έχει μια αλφα καλλιέργεια και ένα αλφα επίπεδο, μια κοινωνική καλλιέργεια, ενώ αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ακαλλιέργητος και έτσι λαϊκός τύπος, χωρίς ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, αυτός δεν θα παρακολουθεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Λοιπόν, και μετά μου έστειλε αυτά που σας διάβασα στην αρχή. Θα τα πω έτσι απλά, κόμψα και τσεκουράτα. Όταν προερχόμαστε από ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, δεν παίρνουμε συμβουλές σχέσεων από το προβληματικό οικογενειακό μας περιβάλλον. Δεν πάμε να λέμε στη μάνα μας, στον πατέρα μας, στον αδερφό μας, στην αδερφή μας, από τη στιγμή που αναγνωρίζουν ότι είμαστε γονιοποιημένα παιδιά και ότι ζούμε σε μια αρρωστημένη κατάσταση, δεν πάμε να τους λέμε έχω γνωρίσει κάποιον στα social και έγινε το ένα και έγινε το άλλο και πες μου τι να κάνω. Δεν τους λέμε τίποτα. Γιατί εφόσον είναι προβληματικό το περιβάλλον, θα είναι προβληματικές και οι συμβουλές που θα μας δώσουν. Είναι ξεκάθαρο από αυτά που γράφεις ότι οι γονείς σου ή οποιοδήποτε από το οικογενειακό σου περίγυρο σε συμβούλεψαν, κατά πόσο σε συμβούλεψαν, σε υποτιμούν. Δεν σε εκτιμούν. Θέλουν να σε δώσουν σαν ένα σακί πατάτες. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Τα παιδιά τα οποία είναι scapegoated, τα παιδιά που είναι μαύρα πρόβατα στις οικογένειές τους, οι οικογένειες τους δεν τα εκτιμούν καθόλου και όταν πρόκειται για την συναισθηματική αποκατάσταση αυτών των παιδιών, θα έλεγα, όταν πρόκειται να κάνουν ένα γάμο, μια σοβαρή σχέση, μια συγκατοίκηση, τότε η οικογένειά τους θεωρεί ότι το παιδί τους είναι πολύ χειρότερο από τον οποιονδήποτε ή τον οποιανδήποτε έχει γνωρίσει. Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή είσαι μια γυναίκα που έχεις ένα αλφα δείχτη νοημοσύνης, ένα αλφα επίπεδο καλλιέργειας, μια αλφα μόρφωση, μια αλφα επιθυνότητα, έχεις πετύχει συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή σου και είσαι και πολύ ωραία γυναίκα γιατί έχω δει και τις φωτογραφίες σου και σου λέει η οικογένειά σου ότι αυτός ο τύπος ο οποίος είναι τόσα χρόνια μεγαλύτερός σου, ο οποίος είναι ήδη χωρισμένος με παιδί και περίπλοκη κατάσταση, ο οποίος κάνει τον κόμενο και στο TikTok και οι άλλες από κάτω καλημέρα, καλησπέρα και χαριεντίζεται και κάνει, ο οποίος θέλει συνέχεια να του στέλνεις εσύ και συνέχεια να τον παίρνεις εσύ τηλέφωνο, γιατί προφανώς θα πηγαίνει παρακάτω και θα λες, ξέρεις βρε, έχω μια καθηγήτρια, η οποία μου στέλνει συνέχεια μηνύματα.
Έχω μία δικηγόρο, η οποία μου στέλνει συνέχεια μηνύματα. Έχω μία δεν ξέρω εγώ τι, η οποία μου στέλνει συνέχεια μηνύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει. Πρόσφατα ήρθα σε επαφή, άθελα, σε κοινωνικό επίπεδο, με έναν άνθρωπο, ο οποίος προσπαθούσε να αποδείξει στους γύρω του ότι ήταν πολύ σπουδαίος άνδρας και ότι ήταν και πολύ μεγάλος εραστής. Ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα καλλιεργημένος, ούτε ιδιαίτερα μορφωμένος, ούτε είχε συνειδητοποιήσει ότι μιλούσε μαζί μου, δεν ήμασταν μόνοι μας, ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί, ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που εξειδικεύεται στις ερωτικές σχέσεις, δεν το ήξερε αυτό. Και άρχισε να πενεύεται για τις κατακτήσεις του, τις σεξουαλικές του κατακτήσεις, και έλεγε ξεκάθαρα: εγώ έχω πάει και με έτσι, έχω πάει και με έτσι, έχω πάει και με έτσι, έχω πάει και με έτσι. Δηλαδή, μετρούσε και καταμετρούσε επαγγέλματα, επίπεδο μόρφωσης, εμφάνιση των γυναικών με τις οποίες πήγε, για να δώσει αξία στον εαυτό. Είναι πολύ πιθανόν ότι αυτός ο τύπος να θεωρεί ότι πρέπει εσύ να τον κυνηγήσεις για να νιώσει την αξία του. Ίσως γι' αυτό λες ότι ένιωθε ανασφάλειες έναντί σου. Από την άλλη όμως, είναι ξεκάθαρο πως δεν θέλει σοβαρή σχέση. Είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι διατεθειμένος να φτιάξει ξανά οικογένεια. Είναι ξεκάθαρο πως θέλει απλώς να καυλαντίζει και να κάνει σεξ από εδώ και από εκεί. Και αυτοί που σου δίνουν συμβουλές δεν σε εκτιμούν και δεν σε αγαπάνε. Χαίρομαι πάρα πολύ και δεν σε αγαπάνε οι γυναίκε. Θα μου πει: δεν αγαπάνε οι γονείς μου, ή σε αγαπάνε οι γονείς σου. Ναι, είναι πολύ συνδεδεμένοι μαζί σου οι γονείς σου. Αλλά ο καθένας αγαπάει με την ψυχή που έχει, με την καρδιά που έχει και με το μυαλό που έχει. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να συνεχίσεις εντατικά την ψυχοθεραπεία σου. Δείξε αυτό το βίντεο και στη θεραπευτριά σου, εφόσον είσαι ευχαριστημένη από τη θεραπεία και ξέρω ότι και η θεραπεύτρια σου παρακολουθεί το κανάλι μας. Στείλε της αυτό το βίντεο και δείξε της αυτό το βίντεο. Και η γνώμη μου είναι να εστιαστείς στο να αγαπήσεις εσένα, να εστιαστείς στο να ξεκαθαρίσεις αυτό το πολύ προβληματικό περιβάλλον στο οποίο ζεις. Δεν είναι υγιές, κόρη μου, να είσαι λίγο πριν από τα 40 και να δουλεύεις για να ταΐζεις και να ποτίζεις τη μάνα σου, τα αδέρφια σου, να είσαι η δούλα όλων και να τους έχεις και από πάνω να σου λένε: θα μείνεις μόνη σου, είσαι εγωίστρια, ρίξε τα στάνταρ σου, πιένε... ναι, να πας να πάρεις ένα σαν αυτούς που δεν θέλει να σε πάρει κιόλας αυτούς, ευτυχώς, ευτυχώς που θέλει να σε πάρει, να πας να πάρεις ένα σαν αυτούς και να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι. Α, δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε έτσι άχθος αρούρης, βάρος της γης σημαίνει. Έχουμε και ένα γαμπρό που είναι άχθος αρούρης. Νιώθουμε όλη οικία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τελειώνω λέγοντας την επανάληψη. Δεν παίρνουμε συμβουλές για τις ερωτικές μας σχέσεις από την ψυχοπαθολογική και προβληματική μας οικογένεια. Όχι. Και αν ένας άνθρωπος στην αρχή μιας γνωριμίας, άνδρας ή γυναίκα, ρίχνει συνέχεια τον μπαλάκι, δεν σου λέει πάρε με εσύ τηλέφωνο, στείλε μου εσύ μήνυμα, κάνε εσύ κίνηση και το παίζει τρελίτσα, σημαίνει ότι δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη. Κάποιος ή κάποια που πραγματικά γουστάρουν αυθόρμητα θα επικοινωνούν. Και από τις δύο πλευρές, δεν θεωρώ ότι μόνο ο άνδρας πρέπει να στέλνει και η γυναίκα είναι καλό να στέλνει, αλλά να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Σου στέλνω, μου στέλνει, σου δίνω, μου δίνει, σου κάνω, μου κάνει. Όχι κάντα όλα εσύ γιατί εγώ νιώθω κόμπλεξ και νιώθω μενεχτικά και θέλω να ανέβω και θα πάω μετά να πενευτώ ότι έχω και μια γυναίκα τόσο πετυχημένη η οποία ξέρεις μου στέλνει και μηνύματα. Αυτά. Ξυπνήστε κόρες, ξυπνήστε ή. Και για να κάνω έτσι, να το κάνω έτσι και πιο συμπεριεκτικό αυτό το βίντεο, χθες μιλούσα με έναν άνδρα ο οποίος είναι γύρω στα 30, ένα ωραιότατο παιδί, πολύ μορφωμένο, πολύ καλλιεργημένο, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος και μου έλεγε αυτή την ιστορία, ότι σε ό,τι γνωριμία κάνει, περιμένουν οι άλλοι από αυτόν να στείλει, περιμένει ο άλλος από αυτόν να προτείνει να βγουν, από αυτόν να προτείνει να βρεθούν και μου λέει γιατί. Του λέω για να μην πάρουν καμία ευθύνη. Εφόσον εσύ ξεκαθαρίζεις ότι είσαι σε μια φάση στη ζωή σου στην οποία θα ήθελες μια ποιοτική σχέση και μια μονογαμική σχέση, επειδή αυτοί δεν τα θέλουν αυτά, περιμένουν να τους παίρνεις εσύ, προκειμένου να μην μπορείς μετά να τους πεις: μα με πήρες τηλέφωνο να βγούμε και τώρα μου λες δεν θες να κάνουμε σχέση. Όχι, θα σου πεις: εσύ με έπαιρνες. Εγώ στο είπα από την αρχή. Εγώ είμαι ένα στάρ του TikTok, π.χ. ή οτιδήποτε. Αυτά. Τα φιλιά μου. Φιλενάδα, σε καταλαβαίνω, είσαι συνεξαρτώμενη, αλλά είσαι σε θεραπεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Keep up the good work. Συνέχισε την καλή δουλειά.